συμμετέχουμε ως ΚΚΕ, η κοινοβουλευτική ομάδα συμμετέχει με τους εκπροσώπους της στην Επιτροπή αυτή, μια Επιτροπή που τη χαρακτηρίζει ένα υψηλό, θα έλεγα, επίπεδο λειτουργίας και συνεδριάσεων, και αυτό είναι πολύ χρήσιμο, ίσως γιατί δεν προσφέρεται τόσο πολύ για δικοματικές, τις γνωστές έτσι, κοκορομαχίες. Συμμετέχουμε λοιπόν και καταθέτουμε ως ΚΚΕ τις θέσεις μας, τις απόψεις μας για όλα τα σοβαρά, εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα που συζητιόνται εδώ σε αυτήν. Ασφαλώς και οι θέσεις μας είναι διαφορετικές, ως αποτέλεσμα βεβαίως μιας διαφορετικής στρατηγικής, πολιτικής στρατηγικής που έχει το ΚΚΕ σε σχέση με τα υπόλοιπα αστικά κόμματα που κινούνται κατά βάση στον ίδιο άξονα της πολιτικής στρατηγικής. Και θέλουμε να πούμε ότι, ξέρετε, δεν είναι μόνο το ζήτημα της περιγραφής των προβλημάτων. Να τα περιγράφουμε ή ενός οποιοδήποτε ζητήματος από τα πολλά που συζητάμε εδώ στην Επιτροπή. Είναι κυρίως, κατά την άποψή μας, το τι και το πώς της επίλυσης αυτών των προβλημάτων, με ποια πολιτική δηλαδή και σε ποιο δρόμο ανάπτυξης. Τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης που, όπως είδαμε, δεν οδηγεί σε λύσεις επανειλημμένα, ή αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης που προτείνει το ΚΚΕ. Στο τέλος, βεβαίως, όπως ακούσαμε, οι εισηγήσεις εδώ που ακούστηκαν απηχούν εν τέλει τις θέσεις των κομμάτων στα οποία ανήκουν οι βουλευτές, οι συντάκτες βουλευτές αυτών των εισηγήσεων, και δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα, και βεβαίως κινούνται στην ίδια στρατηγική κατεύθυνση. Να δώσω ορισμένα παραδείγματα. Μιλήσαμε για την πολιτική προστασία, ακούσαμε την εισήγηση της πολιτικής προστασίας σε ένα περιβάλλον κλιματικής κρίσης που υπάρχει έτσι και αλλιώς. Με την πολιτική όμως του κόστους ωφέλους, η οποία εφαρμόζεται και που βεβαίως δεν είναι μια ελληνική εφεύρεση, είναι μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ασπάζονται όλα τα κόμματα που υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτή την πολιτική λοιπόν του κόστους ωφέλους, η πρόληψη καταντά, και το βλέπουμε, ο φτωχός συγγενής. Όμως δεν μπορείς να έχεις πολιτική προστασία χωρίς τη γενναία στήριξη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και για ποια πολιτική προστασία να μιλάμε όταν έχεις τόσες χιλιάδες ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, για παράδειγμα. Ή για τις έξυπνες πόλεις, την εισήγηση που ακούσαμε εδώ. Στην ουσία πρόκειται για μια έξυπνη διαχείριση μιας δύσκολης πραγματικότητας. Γιατί μια πόλη, όσο έξυπνη κι αν είναι, δεν θα μπορέσει να αυγατήσει τις περιορισμένες θέσεις στάθμευσης, α, όταν δεν φτάνουν για όλους. Ή πολύ περισσότερο, όσο έξυπνη κι αν είναι αυτή η πόλη, δεν θα μπορέσει να αυξήσει τις θέσεις στους παιδικούς σταθμούς, στους οποίους βεβαίως υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και χιλιάδες νέα ζευγάρια δεν μπορούν να βρουν μια θέση σε παιδικούς σταθμούς για το παιδί τους. Και αυτό συνδέεται με το επόμενο, με το δημογραφικό. Βεβαίως και συνδέεται, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για καμιά λύση του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο είναι υπαρκτό, χωρίς την γενναία κρατική στήριξη, την ουσιαστική των νέων ζευγαριών, την προστασία της μητρότητας. Δεν μπορεί να εξαντλείται η προστασία της μητρότητας σε ένα επίδομα 1.000 ή 2.000 ευρώ. Τα νέα ζευγάρια, έχει αυξηθεί η ηλικία τεκνοποίησης των νέων ζευγαριών για πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους. Είναι η ανέχεια, είναι η ανεργία, είναι μια σειρά από ζητήματα που επιδρούν στο δημογραφικό. Ή για τον πολιτισμό, που συνδεδεμένο με την περιφερειακή ανάπτυξη. Πώς το εννοεί εδώ η πλειοψηφία με την εμπορευματοποίηση του πολιτισμού, η οποία μας είπε εδώ η εισηγήτρια ότι δεν πρέπει να είναι ανεξέλεγκτη. Ναι, αλλά η εμπορευματοποίηση, ξέρετε, μοιάζει με την εγκυμοσύνη. Ή υπάρχει ή δεν υπάρχει, και από την ώρα που εκδηλώνεται η εμπορευματοποίηση θα εξελίσσεται διαρκώς, δεν μπορείς να τις βάλεις φρένο. Ή για τις δομές υγείας, τις νησιωτικές περιοχές. Έχουμε παραδείγματα, πάρα πολύ συγκεκριμένα, αρνητικά παραδείγματα επιβεβαιωμένα από τη ζωή. Στη Σαντορίνη λειτουργήσε, με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα,
το πρώτο νοσοκομείο, το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο ως αυτοχρηματοδοτούμενη μονάδα. Και αυτή τη στιγμή οι ελλείψεις του είναι τεράστιες, όπως και στα περισσότερα νησιά. Υπάρχουν δραματικές ελλείψεις, τραγικές ελλείψεις με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους ανθρώπους που ζουν στις περιοχές αυτές. Συνεπώς, όχι στη βάση μιας στήρας αντιπολιτευτικής λογικής, μακριά από μας αυτές οι λογικές, αλλά στη βάση μιας ριζικά διαφορετικής πολιτικής στρατηγικής που έχει το ΚΚΕ, η ψήφος μας, κύριε Πρόεδρε, για τις εισηγήσεις που κατατέθηκαν στην Επιτροπή είναι αρνητική. Σας ευχαριστώ.